Κυρία Υπουργέ, είναι μεγάλες οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει ο σχεδιασμός του ΑΔΜΙΕ για τη γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης 150 κιλοβόλτ, η οποία προβλέπει εγκατάσταση 269 τεράστιων πυλώνων που θα φτάνουν τα 33 μέτρα στο ύψος και θα συνδέει τον υποσταθμό στα Νεροκούρου Χανίων με τον υποσταθμό της Δαμάστας Ηρακλείου, διασχίζοντας όλο τον ημιωρινό αποκόρονα Χανίων, τώρα εθιμνό, καταλήγοντας στον υποσταθμό της Δαμάστας. Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη διασύνδεση της Ελλάδας με τη Μέση Ανατολή και με την Κρήτη να αποτελεί κόμβο σε ενεργειακούς και εμπορικούς δρόμους που χαράσονται εν μέσω σφοδρών ανταγωνισμών και συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στους οποίους η χώρα μας συμμετέχει ενεργά, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους και για την ασφάλεια της χώρας και τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτό το έργο δεν θα εξασφαλίσει φθηνή ενέργεια για το λαό της περιοχής, αντίθετα θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των πράσινων επενδυτών που με τη στήριξη του κράτους σχεδιάζουν να γεμίσουν τα λευκά όρη με δεκάδες ανεμογεννήτριες και πυλώνες. Η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης με πυλώνες θα προξενήσει μεταξύ άλλων περιβαλλοντική καταστροφή, ενώ κανείς δεν έχει απαντήσει για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στην υγεία των κατοίκων. Τα παραπάνω έχουν επισημανθεί και από δημόσιες τοποθετήσεις επιστημονικών φορέων, όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, το παράρτημα Κρήτης του ΓΕΟΤΕ, ενώ ενάντια στην κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά, με ομόφωνες αποφάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και αντίστοιχα του Αποκόρωνα. Ταυτόχρονα την αντίδρασή τους έχουν εκφράσει δεκάδες φορείς των Χανίων, αγροτικοί σύλλογοι, ορειβατικός σύλλογος, εργατικά σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι. Ειδικότερα το παράρτημα Κρήτης του ΓΕΟΤΕ αναδεικνύει ότι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχει εξεταστεί καν η λύση της υπογειοποίησης, επισημένοντας ότι με την προτινόμενη λύση οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και στην οικονομία θα είναι πολύ δυσμενείς, δεδομένου ότι η γραμμή μεταφοράς διατρέχει περιοχές Natura, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, δεσμεύει αγροτική γη, διέρχεται πολύ κοντά από οικισμούς παρά την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων και πάρα πολλά άλλα. Αντίστοιχα, ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων σε δημόσια τοποθέτησή του προειδοποιεί για τις σοβαρές ασθένειες που θα προκύψουν από την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς η γραμμή μεταφοράς περνάει κοντά από οικισμούς. Οι ανησυχίες των κατοίκων των Χανίων για τις επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον, κατά την άποψή μας, υποτάσσονται στους χρόνους παράδοσης του έργου και στο κόστος που θα χρειαστεί για την υλοποίησή του για να εξυπηρετηθούν από το σύστημα μεταφοράς οι επενδύσεις μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σχεδιάζουν να τοποθετήσουν εκατοντάδες ανεμογεννήτριες στα βουνά της Κρήτης, ενώ δεν λείπουν και οι απειλές από τον πρόεδρο του ΑΔΜΙΕ για ένταση της καταστολής ενάντια στις κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, σε ποιες κατεπίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για να εξεταστεί άλλος τρόπος για την υλοποίηση της γραμμής μεταφοράς, όπως η υπογειοποίηση ή η πόντιση καλωδίου στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Θα απαντήσει η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Ζούκου. Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και εσάς, κύριε Βουλευτά, για την ερώτηση. Αυτό το θέμα έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έχουμε κάνει και εμείς αρκετές συναντήσεις στο Υπουργείο μας, αλλά γνωρίζω επίσης ότι ακριβώς λόγω των κάποιων αντιδράσεων που έχουν προκληθεί, κυρίως νομίζω από τον Δήμο Αποκόρωνα ως επιτοπλίστων και από τα Χανιά, έχει οργανωθεί το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, από τον ΑΔΜΙΕ και μία συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα για να συζητηθούν όλα αυτά τα επιμέρους θέματα, όπου συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης και όλοι οι τοπικοί παράγοντες. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, για μερικά δευτερόλεπτα να πω το εξής. Ποια είναι η κατάσταση του ηλεκτρικού συστήματος στην Κρήτη σήμερα, για να μπορούμε να έχουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, που είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Σήμερα η Κρήτη αντιστοιχεί στο 1 δέκατο του
μέγιστου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, από μόνη της. Ένα σύστημα το οποίο βασίζεται ουσιαστικά σε τρία πεπαλαιωμένα εργοστάσια που λειτουργούν με μαζούτ, και το γνωρίζετε κι εσείς εξίσου καλά, και κάθε σεζόν είμαστε αναγκασμένοι να ενισχύουμε με φορητές μονάδες που νοικιάζουμε, για να είμαστε οριακά ασφαλείς ότι θα αντέξουν αυτή την αυξημένη ζήτηση. Τη ζήτηση σε ένα νησί που είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Το 2023 υποδέχτηκε 4 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν θα αναφερθώ στο ρυπογόνο του πράγματος, αλλά το λέω γιατί είναι υποχρέωσή μας να στήσουμε, να φτιάξουμε το ενεργειακό σύστημα του νησιού με έναν τρόπο ώστε να είναι σύγχρονο και αξιόπιστο. Ειδικά να πω για την περιοχή των Χανίων, στην περιφερειακή ενότητα, που εκεί έχουμε και εγκατεστημένες αρκετές μεγάλες και κρίσιμες ενεργειακά μονάδες. Μονάδες που έχουν ζητήσει ήδη και την επαύξηση ισχύως. Στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμιο, πολυτεχνείο, μονάδα επεξεργασίας λιμάτων ζητούν παραπάνω ενέργεια. Και αυτό βεβαίως συνδυαστικά και με την οικονομική ανάπτυξη του τόπου καταλαβαίνετε ότι απαιτεί περισσότερη ενέργεια. Απαντώ τώρα στο ερώτημά σας για το έργο. Το έργο αυτό είναι το συγκεκριμένο έργο και αυτή η όδευση όπως έχει σχεδιαστεί από τον αρμόδιο φορέα της χώρας μας, τον ΑΔΜΙΕ. Είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει, νομίζω αυτό το αντιλαμβανόμαστε, είναι νευραλγική σημασία έργο. Και ο λόγος που πρέπει να γίνει προφανώς είναι γιατί ναι μεν έχουμε τη μικρή διασύνδεση Κρήτη-Πελοπόννησος, γίνεται και η μεγάλη διασύνδεση, όμως χωρίς αυτό το συγκεκριμένο έργο θα είχαμε πάντοτε τον κίνδυνο ενός μερικού ή ολικού blackout αν συμβεί κάτι ειδικά στη μικρή διασύνδεση. Πρώτος λόγος. Ο δεύτερος είναι γιατί ισχυροποιεί την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Δυτικής Κρήτης και του υπόλοιπου νησιού, συμβάλλοντας έτσι στο να ξεπεραστούν προβλήματα ασφαλούς τροφοδοσίας. Χρειαζόμαστε να έχουμε ένα περισσότερο θωρακισμένο ηλεκτρικό δίκτυο στην Κρήτη για να μπορεί να λειτουργεί και η βιομηχανική και η τουριστική ανάπτυξη. Και σε ό,τι αφορά το επιμέρους ζήτημα που θέτεται περί υπογειοποίησης, γιατί βέβαια ο κοινός νους και κάποιος άνθρωπος θα έλεγε πριν πάμε στους τεχνικούς και μας εξηγήσουν οι τεχνικοί αν αυτό που λέει ο κοινός νους γίνεται ή δεν γίνεται, γιατί να μην το υπογειοποιήσουμε, γιατί να μην το πάμε στη θάλασσα. Ρωτώντας λοιπόν τους αρμοδίους τεχνικούς σε ό,τι αφορά την υπογειοποίηση, γιατί δεν είναι εφικτή, γιατί θα οδηγήσει σε μία αύξηση των τάσεων στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, και αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε εμείς οι τεχνικοί, όμως και οι αρμόδιοι που διαχειρίζονται το ενεργειακό σύστημα της χώρας και της Κρήτης λένε ότι μπαίνει σε κίνδυνο η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού του νησιού και του συστήματος. Θα είχαμε μία πολύ μεγάλη καθυστέρηση, φτού και από την αρχή, όλες οι άδειες ξανά, νέα χάραξη, συντονισμός μεταξύ φορέων, και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι έχει αρνητικές συνέπειες στην σταθερότητα του δικτύου του νησιού. Αν γίνει μία βλάβη επίσης στο υπόγειο καλώδιο, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι καλός ή κακός αρκετά πιο χρονοβόρα η διαδικασία επισκευής, και αυτό δημιουργεί και μία σοβαρή όχληση επίσης στο οδικό δίκτυο. Και στέκομαι στο τελευταίο και το πιο σημαντικό, εξίσου σημαντικό μάλλον θα έλεγα, είναι ότι αυτό αυξάνει σε δυσθεώρητα μεγέθη το κόστος υλοποίησης. Ένα κόστος που το πληρώνουν τελικά οι Έλληνες καταναλωτές. Για να δώσω μία τάξη μεγέθους, τι σημαίνει αυτό, το κόστος εναέριας γραμμής, αυτό που έχει σχεδιαστεί, κοστίζει 235.000 ευρώ το χιλιόμετρο, ενώ το κόστος της υπόγειας κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ το χιλιόμετρο. Είναι 9 φορές πάνω. Και δεν είναι αυτά, επιτρέψτε μου να πω, στραγάλια, είναι εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Όταν έχεις τη δυνατότητα λοιπόν να υλοποιήσεις ένα έργο με το μικρότερο δυνατό κόστος, για να μην είναι εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή, και τεχνικά επίσης έχεις αρκετές δυσκολίες υλοποίησης της δεύτερης εναλλακτικής ή της τρίτης εναλλακτικής, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δίνει την απάντηση στο για ποιο λόγο ο διαχειριστής προτίμησε να σχεδιάσει με τον τρόπο που σχεδίασε, και που βεβαίως έχουν γίνει και κάποιες βελτιώσεις από όσο γνωρίζω μετά από έτοιμα
των φορέων εκεί και των τοπικών αρχών. Και εδώ είμαστε να δούμε και ό,τι άλλο χρειάζεται πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Συγγνώμη γιατί με ακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς την... Παρακαλώ, κύριε Σιντεκάκη, έχετε το λόγο. Και, κυρία Υπουργέ, όταν ξεκινούσαν οι δικές σας κυβερνήσεις για την διαδικασία απελευθέρωσης της ενέργειας, όπως επιτάσσουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και στρατηγικές, λέγατε ότι η απελευθέρωση στην ενέργεια θα σημάνει φτηνό ρεύμα για το λαό. Στην πραγματικότητα αποδείχτηκε το εντελώς αντίθετο. Ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν συμβάλει και η δική σας κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και μετά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κυρία Υπουργέ, δεν δαιμονοποιεί καμία μορφή αξιοποίησης ενέργειας. Το βασικό σε αυτή την περίπτωση, το βασικό κριτήριο είναι επαρκής ενέργεια από ποιον και για ποιον. Σε αυτό το ερώτημα λοιπόν, συνειδητά και σκόπιμα δεν απαντάει η κυβέρνηση και καμία άλλη πολιτική δύναμη, διότι αυτοί οι σχεδιασμοί του ΑΔΜΙΕ είναι σχεδιασμοί μεγάλων, ισχυρών οικονομικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο να σχεδιάσουν ένα ενεργειακό μείγμα, ένα ενεργειακό στρατηγικό σχεδιασμό που θα ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες και όχι τις ανάγκες του λαού για φθηνό επαρκές ρεύμα που να καλύπτει τις πραγματικές του ανάγκες. Και το πού θα βρεθούν τα κρίματα, αν μας λέτε ότι τα 235.000 είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με τα 2 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, αλλά βάζετε στον προκρούστη αυτών των σχεδιασμών την υγεία, το περιβάλλον, την καταστροφή του περιβάλλοντος, όταν την ίδια στιγμή δίνετε δισεκατομμύρια ευρώ, τα σκορπάτε από εδώ και από εκεί για τις ανάγκες, τις επιθετικές ανάγκες του ΝΑΤΟ, όταν δίνετε αφιδώς πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια για τους ενεργειακούς ομίλους, όταν ένα πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης θα οδηγηθεί για την πράσινη ανάπτυξη, τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, αλλά δεν έχετε να δώσετε για να περιφρουρήσετε, να υπερασπίσετε την υγεία και το περιβάλλον της χώρας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ομολογήσετε ότι το καπιταλιστικό κέρδος είναι αυτό που αποτελεί και τον στόχο για τη λειτουργία της διασύνδεσης. Αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τον τρόπο που τελικά θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν τα σχετικά έργα. Ναι, όντως, η πόντιση του καλωδίου ή η υπογειοποίηση του καλωδίου, ναι, είναι αυτή που θα συμβάλλει πολύ καλύτερα σε σχέση με τους πυλώνες υψηλής τάσης που θα φτάνουν τα 33 μέτρα. Βάλτε όμως το χέρι στη τσέπη. Πάρτε από τους μεγάλους ομίλους, σταματήστε, κόψτε από τις νατοικές ανάγκες και δώστε για τον σχεδιασμό και την κάλυψη των αναγκών που έχει ο λαός. Η αντίθεση του λαού των Χανίων στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Χανίων Δαμάστα αναδείχθηκε όχι με κάποιες αντιδράσεις. Εδώ γίνει ολόκληρη μηχανοκίνητη πορεία όλων των κατοίκων από Κόρωνα, όλων των χωριών του από Κόρωνα και των Χανίων στις 16/9 με εκατοντάδες χανιώτες φορείς της περιοχής που δήλωσαν την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση αυτών των τεράστιων πυλώνων. Τα κέρδη λοιπόν των λίγων είναι αυτά που καθορίζουν, κυρία Υπουργέ, από πού θα περάσουν οι πυλώνες, εάν θα γίνει υπογειοποίηση ή όχι, και όχι η κυβέρνησή σας. Απλά η κυβέρνησή σας υποτάσσεται και ακολουθεί τις οδηγίες των ομίλων. Κανείς όμως δεν έχει απαντήσει τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον το συγκεκριμένο έργο. Έρχεται να απαντήσετε εσείς ως κυβέρνηση τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό στο περιβάλλον, σε μια περιοχή τεράστιου φυσικού πλούτου, από την οποία εξαρτώνται οικονομικά εκατοντάδες αγρότες και επαγγελματίες του νομού. Καμία μελέτη, έχετε κάποια μελέτη που να παρουσιάζει τις συνέπειες στην υγεία των κατοίκων από την εκπομπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας? Όλα λοιπόν αυτά, όλα τα παραπάνω μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα και υποτάσσονται στους χρόνους παράδοσης του έργου, στο κόστος που θα χρειαστεί για την υλοποίησή του. Μάλιστα, σας είπα και στην πρωτολογία μου, έχουμε απειλές
από τον ΑΔΜΙΕ, από τον πρόεδρο του ΑΔΜΙΕ, που δεν διστάζει να εξαπολύει απειλές για ένταση της καταστολής ενάντια στις κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής. Κατά συνέπεια, πρέπει πολύ συγκεκριμένα να πάρετε θέση, να επανεξετάσετε τη μελέτη που αφορά αυτό το έργο του ΑΔΜΙΕ. Ο χανιώτικος λαός δεν θα δείξει καμία εμπιστοσύνη, δεν έχει δείξει έτσι κι αλλιώς καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς τους σχεδιασμούς ή σε όσους παριστάνουν τους ανήξερους ή σερβίρουν ένα ξαναζεσταμένο φαγητό αυτό της δίκαιης ανάπτυξης ή της ανάπτυξης για όλους. Το κεφάλαιο δεν παραχωρεί τίποτα εάν δεν εξασφαλίσει τα κέρδη του. Ο λαός δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα εάν δεν χάσει το κεφάλαιο. Βέβαια, εσείς το υπηρετείτε το κεφάλαιο και γι' αυτό φέρεστε γαλαντόμοι όταν είναι να το ενισχύσετε, αλλά πολύ τσιγκούνιδες όταν είναι να πάρετε από αυτό και να ενισχύσετε το λαό και τις ανάγκες του. Και όσα ακούγονται τα παραεπανακρατικοποίησης της ΔΕΗ και για ενεργειακές κοινότητες που προβάλλουν κυρίως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ένα κοινό παρανομαστή με τα έργα της διασύνδεσης που αυτή τη στιγμή προωθούνται. Το ρεύμα εμπόρευμα που θα πωλείται στην αγορά ενέργειας και άρα θα πρέπει να αποφέρει κέρδος. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε όχι στους πυλώνες του ΑΔΜΙΕ, συντασσόμαστε με τους κατοίκους του αποκόρωνα Χανίων και των Σφακίων να μην προχωρήσει η σχεδιαζόμενη γραμμή μεταφοράς και να σχεδιαστεί η υλοποίηση με υπογειοποίηση ή άλλους τρόπους όπως προτείνουν επιστημονικοί φορείς, ρεύμα ως κοινωνικό αγαθό για όλους και όχι πανάκριβο εμπόρευμα, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, γενναία μείωση και κλείνω με αυτό στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα λαϊκά στρώματα και μάλιστα πλαφόν για το αγροτικό ρεύμα όπως έχουν προτείνει οι ίδιοι αγρότες στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα και φυσικά να καταργηθούν όλα τα πράσινα χαράτσια στους λογαριασμούς του ρεύματος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Άκουσα με πολύ προσοχή, κύριε Βουλευτά. Ξέρετε, δεν έχετε εσείς αποκλειστικά το μονοπόλιο στην κοινωνική ευαισθησία, ούτε και εκπροσωπείτε κατά αποκλειστικότητα, θα έλεγα, τους πολίτες. Το αν έχουμε νοιαστεί ή όχι ως κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος και για τους πολίτες, το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές, κύριε Βουλευτά, επιτρέψτε μου να πω, με πλήθος πολιτικών. Και δίνοντας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα 2 χρόνια της ενεργειακής κρίσης σε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και δίνοντας φθηνότερο ρεύμα στους αγρότες, ένα από τα τελευταία μας μέτρα, το πρόγραμμα ΑΓΕΑ, και δίνοντας ειδικές επιδοτήσεις στους ευάλωτους πολίτες της χώρας μας, στις πολύτεκνες οικογένειες, και θα μπορούσα να φάω όλο το χρόνο της δευτερολογίας μου απαριθμώντας όλα τα μέτρα τα κοινωνικά που έχουμε λάβει σε αυτό το Υπουργείο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ξαναγυρίζοντας στο ερώτημα που θέσατε, γιατί αναφερθήκατε και σε επιπτώσεις υγείας και στα περιβαλλοντικά, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός για το εν λόγω έργο κατά τον παρόντα χρόνο, όπως έχει σχεδιαστεί από τους καθήλυνα αρμόδιους τεχνικούς, είναι ο βέλτιστος, γι' αυτό και έχει λάβει και όλες τις αδειοδοτήσεις. Το αν έχει επιπτώσεις ή όχι στα περιβαλλοντικά κρίνεται άλλωστε αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Γίνεται διαβούλευση, γνωμοδοτούν όλοι οι φορείς, οι πολίτες λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχόλια και έτσι εκδίδεται στο τέλος η απόφαση περιβαλλοντικών όρων. Και πάλι θα σας πω ότι και για τα 2 εναλλακτικά σενάρια, είτε υπογειοποίηση είτε υποθαλάσσιο, θα έπρεπε να μελετηθεί και να αδειοδοτηθεί εκ νέου το έργο. Αυτό θα σήμαινε ότι η έναρξη υλοποίηση θα καθυστερούσε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη, στερώντας από τους κατοίκους, ειδικά της Δυτικής Κρήτης, τα ωφέλη της διασύνδεσης του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα. Και να πω και 2 κουβέντες για 2 πραγματάκια που είπατε. Νομίζω είπατε για τις γεωργικές εκτάσεις και για τις επιπτώσεις στην υγεία. Οι γεωργικές εκτάσεις που τυχόν οχληθούν υπολογίζονται πρώτον σε μια πολύ πολύ μικρή έκταση του συνόλου των γεωργικών εκτάσεων της πόλης. Από τη λειτουργία επίσης του έργου δεν θα θυγούν ούτε κατοικημένες περιοχές ούτε παραγωγικές δραστηριότητες.
Μάλιστα η γεωργική δραστηριότητα κάτω από τις γραμμές μεταφοράς επιτρέπεται και δεν επηρεάζεται ασχέτως επίσης του είδου της καλλιέργειας. Και σε ό,τι αφορά, κλείνω με αυτό, τις ανησυχίες για την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τις επιπτώσεις στην υγεία. Ακούστε, γίνονται διαρκώς μετρήσεις σε όλα τα σημεία υψηλής τάσης και εντός και εκτός Ελλάδας. Τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι πολύ σαφή και είναι πάντα όλες οι μετρήσεις είναι τάξη μεγέθους κάτω από τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε γραμμές υψηλής τάσης πάνω από όλα τα δυτικά προάστια της Αθήνας. Θυμίζω ότι έχουμε υποσταθμούς που γυτνιάζουν αυτή τη στιγμή με σχολεία και με νοσοκομεία. Έχουμε εργαζόμενους επίσης που δουλεύουν μέσα στους υποσταθμούς υψηλής τάσης και δεν υπάρχει καμία απολύτως επιστημονική ανησυχία για αυτά τα πεδία. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη, αυτό είναι τεχνικό, δεν το γνώριζα, μου το μετέφεραν οι ειδικοί, όσο μεγαλύτερη είναι η τάση του κυκλώματος, τόσο πιο γρήγορα αποσβαίνεται το όποιο πεδίο και σε καμία περίπτωση αυτό δεν αφορά τον κίνδυνο στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Να το πω δηλαδή πιο απλά, το πιστολάκι που χρησιμοποιούμε για τα μαλλιά στο σπίτι είναι πιο επικίνδυνο λόγω της απόστασης που έχει από το κεφάλι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Βουλευτά, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλες αναλύσεις και μελέτες από ανεξάρτητους τρίτους, από το Δημόκριτο για παράδειγμα και από όποιον άλλον και να το δούμε ακόμη περισσότερο εις βάθος αν επηρεάζεται ή όχι εν τέλει η υγεία για έργα υψηλής τάσης που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο και φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κάνει κάτι τέτοιο, σε όλο τον κόσμο έχουν γίνει, να δούμε εκεί ποιες ήταν αυτές οι επιπτώσεις και να το συζητήσουμε μετά αν όντως επιστημονικά αυτά που λέγονται ευσταθούν ή όχι. Σας ευχαριστώ.